Σχετικά με το θέμα της χρήσης μάσκας ή κάποιας φυσικής προστασίας του προσώπου από τον γενικό πληθυσμό σε αυτή την επιδημία, θα ήθελα να κάνω μια μικρή επιστημονική τοποθέτηση που ελπίζω να την κατανοήσουμε όλοι καλά. Βλέπετε ανθρώπους στην Ευρώπη, στην πατρίδα μας, να προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους μάσκες να προστατευτούν. Το ερώτημα λοιπόν που αναδύεται είναι, θα μπορούσαν όλοι να φορούν μάσκες προσώπου, να μας βοηθήσουν έτσι να επιβραδύνουμε την πανδημία? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανατοποθετήθηκε χθες και οι αξιωματούχοι του ανακοίνωσαν πως εξακολουθούν να συστήνουν στους πολίτες να μην φορούν μάσκες προσώπου, εκτός κι αν είναι άρρωστοι με τον ιό ή φροντίζουν κάποιον που είναι άρρωστος. Κλινικές μελέτες, ειδικές κλινικές μελέτες, που έχουν εξετάσει τη χρήση μάσκας σε άλλους αναπνευστικούς ιούς, δεν έχουν αποδείξει πως μαζική χρήση μάσκας μειώνει τις λοιμώξεις και στις περισσότερες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούσαν τις μάσκες σύμφωνα με τις οδηγίες. Η χρήση των μασκών αυτή τη στιγμή προτείνεται για τους επαγγελματίες υγείας. Το μεγαλύτερο όφελος από τη μάσκα προέρχεται όχι από την κάλυψη του στόματος των υγιών ανθρώπων, αλλά από την κάλυψη του στόματος και της μύτης αυτών που ασθενούν. Αυτοί που ούτως ή άλλως, εάν είχαν ήπια συμπτώματα, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν έξω. Ούτως ή άλλως, μια χρήση μάσκας δεν αναιρεί το βασικό μέτρο της αποστασιοποίησης, του να διατηρούμε την απόστασή μας, που όταν τηρείται ευλαβικά εμποδίζει τη διασπορά του ιού. Σχετικά με το θέμα της χρήσης μάσκας ή κάποιας φυσικής προστασίας του προσώπου από τον γενικό πληθυσμό σε αυτή την επιδημία, θα ήθελα να κάνω μια μικρή επιστημονική τοποθέτηση που ελπίζω να την κατανοήσουμε όλοι καλά. Βλέπετε ανθρώπους στην Ευρώπη, στην πατρίδα μας, να προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους μάσκες να προστατευτούν. Το ερώτημα λοιπόν που αναδύεται είναι...